Το Νοέμβριο του 1998 εγκαινιάστηκε στην ημιπόγεια αίθουσα της νέας πτέρυγας του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης η έκθεση «Προϊστορική Θεσσαλονίκη. Πρώιμες κοινότητες στην ενδοχώρα του Θερμαϊκού», η οποία είχε συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα εκδηλώσεων της 16ης Εφορίας στο πλαίσιο του εορτασμού της Θεσσαλονίκης ως πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης μετά από πρόταση της Ιουλίας Βοκοτοπούλου. Είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής εργασίας πολλών συνεργατών υπό την εποπτεία του Δημήτρη Γραμμένου, τότε προϊσταμένου της Εφορίας, με επιστημονική επιμέλεια της κ. Παπά και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και καλλιτεχνική επιμέλεια της Αλκμίνης Πάκα, ενώ σημαντική ήταν η συμμετοχή της αρχαιολόγου Φωτεινής Αδακτήλου στη συγκέντρωση και ταξινόμηση του υλικού. Στόχος της έκθεσης ήταν να αφηγηθεί την οικιστική εξέλιξη της περιοχής της Θεσσαλονίκης από το πρώτο νεολιθικό χωριό στα μέσα της 6ης χιλιετίας π.Χ. έως περίπου τον 8ο αιώνα π.Χ. Ο κύριος δηλαδή θεματικός άξονας ήταν οι οικισμοί και οι μεταξελίξεις τους από την νεολιθική εποχή έως σήμερα, μέσα από τις οποίες σκιαγραφήθηκε το παρελθόν τους σύμφωνα με τα αρχαιολογικά δεδομένα έως τα τέλη του 20ου αιώνα. Παρήχε έτσι τη δυνατότητα στο σύγχρονο παρατηρητή να ταυτιστεί και να κατανοήσει την απότερη καταγωγή του. Η έκθεση χωρίστηκε σε δύο μέρη. Στο πρώτο εισαγωγικό μέρος με κίτρινο χρώμα στην κάτωψη, τοποθετήθηκαν τα ευρήματα από ανασκαφές του πρώτου μισού του 20ου αιώνα και μέσα από αυτά επιχειρήθηκε μια ιστορική αναδρομή της έρευνας. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν οι παλιές ξύλινες βιτρίνες του μουσείου που εγκυβωτίστηκαν μέσα σε κόγχες. Πρέπει να σημειωθεί εξάλλου ότι ο προϋπολογισμός της έκθεσης ήταν πολύ χαμηλός και χρησιμοποιήθηκαν οι υπάρχουσες υποδομές. Συντηρήθηκαν επίσης παλιότερες βιτρίνες που ανασύρθηκαν από τις αποθήκες του μουσείου. Το τμήμα αυτό πλαισιώνεται από εποπτικό υλικό για την ιστορική διαδρομή των ερευνών, τους πρωτοπόρους της έρευνας, αλλά και υλικό από το αρχείο της υπηρεσίας, αλληλογραφία και σχετικές με τις ανασκαφές αναφορές από τον Ρέι, τον Χέρτλι και άλλους. Ένα μεγάλο πανό αφιερώθηκε στις τούμπες της Μακεδονίας, ενώ τοποθετήθηκε σε δεσπόζουσα θέση η μεγάλων διαστάσεων φωτογραφία της τούμπας της Νέας Ρεδεστού, του Στουπιάδη, που χρησιμοποιήθηκε στο πανό και στην αφίσα της έκθεσης. Τα ευρήματα πλαισιώθηκαν από πληροφοριακό υλικό που εκτυπώθηκαν σε ασπρόμαυρη μορφή, ενώ στο κάτω μέρος των βιτρινών τοποθετήθηκαν χαρακτηριστικά υλικά για την τότε συσκευασία των ευρημάτων, κουτιά από τσιγάρα, καπνό, πάνινα σακουλάκια και άλλα. Αυτά βγήκαν για πρώτη φορά από την περίφημη αποθήκη 51, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι έγινε εξαντλητική τακτοποίηση και καταγραφή του υλικού κατά τα 2 χρόνια που προετοιμάζαμε την έκθεση, ώστε να έρθει στο φως το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό ευρημάτων. Αξιοποιήθηκε και μια αναλυτική καταγραφή που είχε γίνει κατά τη δεκαετία του 70 από τον τότε έκτακτο αρχαιολόγο Κώστα Κοτσάκη. Στην οριζόντια ξύλινη προθήκη στη μέση της αίθουσας τοποθετήθηκαν ευρήματα από τις ανασκαφές στην Όλυνθο που δημοσίευσε ο Μιλωνάς, την πρώτη πλήρη αυτόνομη δημοσίευση προϊστορικής ανασκαφής από το χώρο της Μακεδονίας. Σε άλλες επιτύχειες προθήκες τοποθετήθηκαν ευρήματα από τις ανασκαφές του Χέρτλι που πραγματοποιήθηκαν την εποχή του Μεσοπολέμου στη Χαλκιδική, στο Μολυβόπυργο και στον Άγιο Μάμαντα, αλλά και από το Αξιοχώρι και από τις ανασκαφές του Κάσον στο Κιλντήρ από την Κεντρική Μακεδονία. Μια βιτρίνα αφιερώθηκε επίσης στις ανασκαφές του Κάσον στην Τσαουσίτσα, ενώ τέλος παρουσιάστηκαν και ευρήματα από τη Δυτική Μακεδονία, τα Σέρβια, την ανασκαφή του Χέρτλι και το Αρμενοχώρι, που είναι και η παλαιότερη όλων ανασκαφή, συμπληρώνοντας έτσι την παρουσίαση του τμήματος της έκθεσης που αφορούσε το ιστορικό κομμάτι. Περνώντας στο δεύτερο, κύριο μέρος της έκθεσης, το εποπτικό υλικό γίνεται έγχρωμο, ενώ χρησιμοποιήθηκαν οι μεταλλικές βιτρίνες που προϋπήρχαν στην έκθεση αρχαϊκών και που είχε προηγηθεί στον ίδιο χώρο. Εδώ υπήρχαν τρεις μικρότερες εκθέσεις που διαχωρίζονται χρωματικά στην κάτωψη. Τα ευρήματα παρουσιάζονται αναχρονολογική περίοδο και αναοικισμό με σκοπό να είναι εμφανής η προέλευση των συνόλων και η ταύτιση με τα σημερινά τοπόσημα. Το εποπτικό υλικό έχει ένα εισαγωγικό τμήμα, ενώ περιγράφει και τα χαρακτηριστικά κάθε ενότητας. Κατά περίπτωση και ανάλογα με το διαθέσιμο αρχαιολογικό υλικό, θίγονται γενικότεροι τομείς της προϊστορίας. Ένα σημαντικό τμήμα του εποπτικού υλικού ήταν αφιερωμένο στην τεχνική της επιφανειακής έρευνας ως μέσο για την καταγραφή της ανθρώπινης δραστηριότητας στο τοπίο βάσει της εφαρμογής στη λεκάνη του Λαγκαδά, ήταν τότε φρέσκια η έρευνα. Η νεολιθική εποχή με μπλε χρώμα στην κάτωψη αντιπροσωπεύεται από τα ευρήματα οικισμών, εκτεταμένων και επίπεδων που την εποχή της έκθεσης αποτελούσαν νέο στοιχείο στην έρευνα. Ήταν δηλαδή πρόσφατα εντοπισμένοι. Παλαιότερος οικισμός που εντοπίστηκε το 1992 στην περιοχή της Διεθνούς Έκθεσης με ανοιχτόχρωμη κεραμική και μικροευρήματα. Το περίαπτο από όστρο με το χαρακτηριστικό μοτίβο της μέσης νεολιθικής έγινε και το έμβλημα της έκθεσης.
Στη συνέχεια, ο οικισμός στα βασιλικά, ένας από τους μεγαλύτερους σε έκταση, σύνθετος ως προς τη μορφή του, επίπεδος οικισμός, που χρονολογείται από τη μέση έως τη νεότερη νεολιθική και βρίσκεται κοντά στο ρου του Ανθεμούντα. Η ανασκαφή του ξεκίνησε το 1980. Σε μικρή απόσταση εντοπίστηκε μία από τις πιο πλούσιες πηγές πυρητόλιθου, πυρητιακού λιμονίτη, υλικό που βρίσκεται άφθονο στην κοιλάδα του Ανθεμούντα και αποτελούσε τη βασική πρώτη ύλη για την κατασκευή νεολιθικών εργαλείων. Σχετικά κοντά στα βασιλικά, ο οικισμός της Θέρμης είναι και αυτός επίπεδος. Τα οικιστικά του στοιχεία αποτελούν λάκι διαφόρων μεγεθών και λιθόστρωτα, ενώ στις δραστηριότητες των κατοίκων δίνεται έμφαση στις λιθοτεχνίες απολυπισμένων εργαλείων. Με αφορμή τα ευρήματα από τη Διεθνή Έκθεση και τη Θέρμη, μια ενότητα αφιερώνεται στο άλεσμα των καρπών και στα σχετικά εργαλεία, τριπτήρες και τριβία. Τελευταίος οικισμός που παρουσιάζεται σε αυτή την ενότητα είναι ο οικισμός της Σταυρούπολης, που χρονολογείται στη μέση και νεότερη νεολιθική περίοδο και όπου εντοπίζεται η εξέλιξη των κυκλικών ημιυπόγειων σπιτιών με ισόγεια τετράπλευρα, σε ισόγεια τετράπλευρα με το πέρασμα του χρόνου. Μια τελευταία ενότητα για την νεολιθική περίοδο αποτέλεσε και αυτή που αφαιρώθηκε στα νεολιθικά ειδόλια, κυρίως ανθρωπόμορφα, μικρών διαστάσεων, με έναν ρόλο στην νεολιθική κοινωνία που διερευνάται, ωστόσο είναι καθοριστικός, αφού σχεδόν εξαφανίζονται στις ακόλουθες περιόδους. Η μετάβαση στην επόμενη περίοδο, την πρώιμη εποχή του Χαλκού, όπου συμβαίνουν σημαντικές αλλαγές στη δόμηση των οικισμών και πλέον παίρνουν τη μορφή τούμπας, σημειώνεται με πράσινο χρώμα στην κάτωψη. Οι αλλαγές αυτές συνοδεύονται και από γενικότερες αλλαγές όχι μόνο στη διάταξη των σπιτιών, αλλά και στον υπόλοιπο υλικό πολιτισμό. Η μεταλλουργία, που εμφανίζεται ήδη από τα τέλη της νεολιθικής, χαρακτηρίζει την περίοδο αυτή και παρουσιάστηκε εδώ τμήμα του θησαυρού των πετραλώνων, βλέπετε, ως αντιπροσωπευτική ενότητα του μεταβατικού σταδίου. Σε μια χωριστή μεγάλη προθήκη συγκεντρώθηκαν τα ευρήματα από χαρακτηριστικές προϊστορικές τούμπες της περιοχής της Θεσσαλονίκης, όπως η Γκόνα, το Ντουρμουσλί, το Λεμπέτ, το Περιβολάκι, τα Κριτσανά, το Μεσημέρι, που ερευνήθηκαν με σύντομες έρευνες έως τα μέσα του 20ου αιώνα και δίνουν μια εικόνα για την οικοσκευή των σπιτιών. Πολλά από αυτά τα ευρήματα βγήκαν για πρώτη φορά από τις αποθήκες, άλλωστε ένας από τους στόχους της έκθεσης ήταν να φανεί ο πλούτος των ευρημάτων. Ένα ιδιαίτερο εύρημα προήρθε από τη Σύνδο, όπου ανάμεσα στους τάφους του αρχαϊκού νεκροταφείου εντοπίστηκε ένας λάκκος με ευρήματα της πρώιμης εποχής του Χαλκού. Το σύνολο των χοντρών αγκείων είχε δεχτεί έντονη επίδραση φωτιάς και οι ενδείξεις κάνουν πολύ πιθανό το συσχετισμό του λάκκου με τη λειτουργία κάποιου πρώιμου κλιβάνου κεραμικής. Ο οικισμός της Μεσημεριανής, κοντά στον Τρίλοφο, έχει μεγάλη διάρκεια κατοίκησης από τη μέση νεολιθική περίοδο έως και την εποχή του Σιδήρου. Και ενώ ξεκινάει ως ένα χαμηλό εκτεταμένο έξαρμα, αναπτύσσεται σε τούμπα κατά την εποχή του Χαλκού. Σε μία από τις τομές αποκαλύφθηκε μεγάλο τμήμα σπιτιού της πρώιμης εποχής Χαλκού που είχε καεί στην πυρκαγιά, από πυρκαγιά. Μέσα στο σπίτι σώθηκαν στη θέση τους χαρακτηριστικά για την εποχή αγκεία, εστίες και διάφορες κατασκευές, με πιο χαρακτηριστικό το μοναδικό έβριμα των επιτύχειων πλαστικών γραμμικών διακοσμήσεων ασυνήθιστων στον ελλαδικό χώρο. Το σύνολο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, επειδή η εποχή αυτή σε γενικές γραμμές υποαντιπροσωπεύεται αρχαιολογικά στην περιοχή. Περνώντας στην τελευταία ενότητα της έκθεσης, που αφορά τη μέση και ύστερη εποχή Χαλκού, η αφήγηση γίνεται μέσα από τα ευρήματα τριών μεγάλων συστηματικών ανασκαφών, της Ασσύρου, του Καστανά και της Τούμπας Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκαν στο τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα. Τα ευρήματα των ανασκαφών αυτών δίνουν σαφείς ενδείξεις για την πολυπλοκότητα της κοινωνικής οργάνωσης και την ύπαρξη διακοινωτικής ιεραρχίας, που διαμορφώνονται στην περίοδο αυτή έως τις σημαντικές αλλαγές κατά την εποχή του Σιδήρου της Μακεδονίας. Μεγάλη εξέλιξη ανοιχνεύεται στην κεραμική, στην γεωργοκτηνοτροφία, αλλά και στη λιθοτεχνία, με την υποχώρηση των λίθινων εργαλείων ως άμεσο αποτέλεσμα της ανάπτυξης της μεταλλοτεχνίας. Τα ειδικά αυτά θέματα αναδείχθηκαν μέσα από ενότητες των ανασκαφών αυτών. Η τούμπα της Ασσύρου κατοικήθηκε από την πρώιμη εποχή του Χαλκού έως και την αρχή της εποχής Σιδήρου. Έδωσε σημαντική εικόνα για το πολεοδομικό σχέδιο των διαδοχικών φάσεων του οικισμού, το οποίο επαναλαμβανόταν στην ίδια κάτωψη, αλλά και τα πλούσια κατάλοιπα κινητών ευρημάτων από σπίτια και κοινόχρηστους χώρους. Γύρω στο 1300 π.Χ., μια πυρκαγιά κατέστρεψε τις αποθήκες σιτηρών του οικισμού που καταλάμβαναν μεγάλο μέρος της τούμπας. Το κεντρικό δωμάτιο ήταν γεμάτο από καλάθια, πιθάρια, θήκες από πυλώς καμένες στο έδαφος, όλα γεμάτα με καρπό που διατηρήθηκε λόγω της φωτιάς. Τα πλούσια αυτά ευρήματα παρουσιάστηκαν σε ειδική προθήκη και με αφορμή αυτή το εύρημα συζητήθηκε το θέμα της αποθήκευσης στην ύστερη εποχή του Χαλκού. Η ειδική ενότητα αφιερώθηκε στα εργαλεία της εποχής, όπου γίνεται εμφανής ο σημαντικός ρόλος της μεταλλοτεχνίας, τόσο από την παρουσία μεταλλικών εργαλείων, μεγάλου αριθμού από μήτρες, αλλά και έμεσα στοιχεία, όπως τα κοψίματα από μεταλλικά εργαλεία πάνω στα οστά των ζώων. Με αφορμή την εύρηση των καταλήπων ενός αργαλιού,
στη θέση του και την αναπαράσταση της Diane Wardle, συζητήθηκε το θέμα της υφαντικής και της σημασίας της για τις εποχές αυτές και αναδείχθηκαν τα εργαλεία υφαντικής. Η έρευνα στην τούμπα του Καστανά στην ανατολική όχθη του Αξιού απέδειξε ότι την εποχή που κατοικήθηκε ήταν ένα μικρό νησί του ποταμού. Η κατοίκηση ξεκινάει από την πρώιμη εποχή Χαλκού και φτάνει έως τους ιστορικούς χρόνους. Επειδή η έρευνα έφτασε σε μεγάλο βάθος, μας έδωσε σημαντικές επιχώσεις της πρώιμης εποχής Χαλκού και αντίστοιχα οικιστικά κατάλοιπα. Συρρυκνώνεται στο τέλος αυτής της περίοδου, αλλά κατοικείται ξανά συστηματικά στην αρχή της ύστερης εποχής Χαλκού έως τους ιστορικούς χρόνους. Με σημαντικά ευρήματα τεκμηριώθηκε και η κατοίκηση κατά την εποχή Σιδήρου, οπότε και αραιώνουν οι σχέσεις με την Νότια Ελλάδα που είχαν ήδη αναπτυχθεί. Η έκθεση έκλεινε με μια εκτεταμένη αναφορά στην ανασκαφή της Τούμπας Θεσσαλονίκης, η οποία ανασκάπτεται έως και σήμερα από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Είναι η μεγαλύτερη θέση της εποχής Χαλκού στο μυχό του Θερμαϊκού Κόλπου, όπου και ιδρύθηκε αργότερα η πόλη του Κασάνδρου. Και ενώ το ύψος των δύο προηγούμενων θέσεων ήταν περί τα 14 μέτρα, η τούμπα φτάνει τα 23 μέτρα. Η αρχαιότερη φάση του οικισμού τοποθετείται στο τέλος της πρώιμης εποχής του Χαλκού. Στην κορυφή της τούμπας ερευνήθηκαν συστηματικά τα οικοδομικά τετράγωνα του οικισμού που τα χώριζαν στενή δρόμη, ενώ στην έκθεση παρουσιάστηκε η ψηφιακή αναπαράσταση από ένα εκτεταμένο αψηδωτό κτίριο, καθώς και τα ευρήματά του. Φυσικά, μετά από 25 χρόνια που μεσολάβησαν από την έκθεση, η εικόνα θα έχει εμπλουτιστεί με πολλά νέα δεδομένα. Στην ύστερη εποχή του Χαλκού κατασκευάστηκαν αναλυματικοί τείχοι από πληθιά και πέτρες που περιτρέχουν τον οικισμό και αποκαλύφθηκαν από την ανασκαφή των στρωματογραφικών τομών στην πλαγιά, στοιχεία που απεικονίστηκαν στο υποπτικό υλικό. Ήταν ένα μεγάλο οργανωμένο έργο που απαιτούσε κινητοποίηση μεγάλου αριθμού ανθρώπων για τη δημιουργία του και προσέφερε πρόσβαση στην κορυφή, αλλά συγκρατούσε και τις επιχώρησεις του οικισμού. Λόγω της απουσίας στρωμάτων καταστροφής από φωτιά, τα ευρήματα της τούμπας, παρότι ήταν η μεγαλύτερη θέση της περιοχής, είναι πιο περιορισμένα. Μια ειδική προθήκη αφιερώθηκε στον εργαλειακό εξοπλισμό των κατοίκων, ενώ η τελευταία ενότητα αφιερώθηκε στα δίκτυα ανταλλαγών της εποχής. Η τούμπα διατηρεί σχέσεις με το Βόρειο Αιγαίο και το εσωτερικό των Βαλκανίων, όπως φαίνεται από τη διακίνηση της κεραμικής, αλλά και τις επιδράσεις στην κατασκευή των τοπικών αγκείων, αλλά και από την παρουσία κάποιων εξωτικών αντικειμένων. Η ζωή συνεχίζεται αδιάλειπτα, ο οικισμός μεγαλώνει και εκτείνεται γύρω από τη βάση του προϊστορικού πυρήνα και ενισχύονται οι σχέσεις με το Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο. Με το άνοιγμα αυτό στον υπόλοιπο προϊστορικό κόσμο, ολοκληρώθηκε και η έκθεση. Μια παρουσίαση της έκθεσης συμπεριλήφθηκε στο 6ο τεύχος του περιοδικού Θεσσαλονικαίων Πόλης το 2001, ενώ είχε γίνει και σχετική ανακοίνωση το 1999 στη Σπάρτη, στην Αρχαιολογική Μουσιολογική Συνάντηση με θέμα μουσιακές εκθέσεις και επανεκθέσεις που διοργάνωσε τότε η Εφορία Λακωνίας. Έχουν περάσει 25 χρόνια από τα εγκαίνια της έκθεσης αυτής και ο όγκος των δεδομένων που έχουν προσθεθεί στην έρευνα είναι τεράστιος, λόγω των ερευνητικών προγραμμάτων των πανεπιστημίων, αλλά κυρίως λόγω των πολλών σωστικών ανασκαφών που προέκυψαν από τις κατατόπους εφορίας αρχαιοτήτων και τις χρηματοδοτήσεις των έργων ΕΣΠΑ. Ωστόσο, ήταν μια πρώτη συστηματική παρουσίαση που έθεσε στο προσκήνιο την ιστορία της έρευνας, τα νέα δεδομένα, αλλά και τους προβληματισμούς της προϊστορικής έρευνας στα τέλη του 20ου αιώνα και για τον λόγο αυτό την υπενθυμίζουμε την ύπαρξή της σε αυτό το συμπόσιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και...